Να πω ότι εγώ μένω στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που έγινε πριν από 5 μέρες ακριβώς. Ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν οι τοποθετήσεις του Υπουργού, του κ. Βούτση, ο οποίος μίλησε για αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης, κατάργηση των μνημονιακών νόμων, του παρατηρητηρίου και ό,τι συνεπάγεται. Είναι ότι ο στόχος και η φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση, η συνεργασία και ο καθοριστικός αναπτυξιακός ρόλος που πρέπει να παίξει η νέα αυτοδιοίκηση. Τώρα, απόψεις που ακούγονται από τον κύριο Στέφανο Μάνο, που φαίνεται να συμφωνεί ο κύριος Βαρουφάκης, θεωρώ ότι δεν έχουν να κάνουν με τη λογική, την αντίληψη και τη φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης. Εξάλλου είναι γνωστό ότι και οι θεσμικοί απόψεις του κυρίου Μάνου διαχρονικά προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την αυτοδιοίκηση ρίχνοντας τα βάρη για ό,τι κακό κινδυνεύει στη χώρα. Δεν θεωρούμε ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης απαρτίζεται από το σύνολό τους από αγγέλους. Υπάρχουν και μεμονωμένες όμως περιπτώσεις που έχουν ονοματεπώνυμο που έχουν προσβάλει το ρόλο της αυτοδιοίκησης και των δημοτικών αρχών. Εκείνο που χρειάζεται σήμερα είναι να υπάρξει και να ανοίξει μια συνολική συζήτηση και με την κυβέρνηση και το επιδιώκει και η ΚΕΤ και ενόψει και το συνέδριο που προγραμματίζει στις 7 και 9 Μάη και με την διασκέψεις που κάνει σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιφέρεια. Ο στόχος είναι λοιπόν μια συζήτηση για να δούμε πώς θα επαναφέρουμε την αυτοδιοίκηση στο ρόλο που πρέπει να έχει. Τώρα αυτές οι ακραίες θέσεις εκφράζουν καθαρά προσωπικές, κατά την άποψή μου, εκτιμήσεις και είναι στα άκρα του φιλελευθερισμού. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση μπορεί να υιοθετήσει τέτοιες ακραίες φιλελεύθερες απόψεις.